Η ομάδα έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα. Έχουμε κάνει αρκετές μέρες προπονήσεις. Κοιτάξαμε να δουλέψουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα μας βοηθήσουν στα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Εντάξει, τώρα ψυχολογικά η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μετά από τον τραυματισμό του συμπαίκτη μας, του Μπάμπη, είμαστε λίγο όλοι κάπως περίεργα, αλλά αυτό θα πρέπει σίγουρα να το αποβάλουμε. Εντάξει, η σκέψη μας εννοείται ότι είναι στον Μπάμπη και το παιδί μακάρι να γυρίσει όσο το πιο γρήγορα να είναι κοντά μας. Είναι αυτό που είπε και ο coach. Δηλαδή, κάποιες στιγμές είσαι τυχερός που έχεις τη δυνατότητα να παίξεις φιλικό. Γιατί δεν ξέρω αν οι άλλες ομάδες μπορέσανε και παίξανε. Γιατί μπορείς να βρεις έτσι έναν αγωνιστικό ρυθμό και να είσαι πιο έτοιμος στα παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ελπίζω να το ξεπεράσει γρήγορα και να είναι γρήγορα κοντά μας. Σίγουρα για όλες τις ομάδες είναι δύσκολη αυτή η εποχή. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μπορέσει να είσαι φορμαρισμένος όσο πρέπει αυτή την περίοδο. Γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας, τα πόδια είναι λίγο πιο βαριά, δεν έχεις προλάβει να βρεις αγωνιστικό ρυθμό. Εντάξει, το φιλικό είχε δύο όψεις, αλλά εντάξει, τα φιλικά πάντα είναι φιλικά. Δηλαδή, κοιτάς να βγάλεις άλλα συμπεράσματα, δηλαδή δεν σε νοιάζει τόσο το σκορ. Εντάξει, σε κάποια σημεία του αγώνα μπορώ να πω ότι πήγαμε σχετικά καλά, ότι είμαι ευχαριστημένος από την ετοιμότητα της ομάδας. Αλλά εντάξει, θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, καταρχάς είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που η διοργάνωση γίνεται στην έδρα μας και εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα πλεονέκτημα για την ομάδα. Δηλαδή και το DNA της ομάδας αυτό λέει, ότι η ομάδα στην έδρα της είναι πάντα πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική. Εντάξει, τώρα όλα θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, εντάξει, σίγουρα το ότι θα έχουμε και κάποιους φιλάθλους μαζί μας και ότι θα έχουμε μια στήριξη είναι ένα μπουστάρισμα καλό για την ομάδα και για εμάς τους παίχτες. Και αναμένουμε αύριο και αύριο και στα επόμενα παιχνίδια ο κόσμος να είναι κοντά μας, να προσπαθήσει να μας βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί και να είναι σίγουρο ότι εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν αυτό είναι η πρόκριση, ας είναι η πρόκριση. Είναι η εποχή τέτοια που είναι δύσκολο να μελετήσεις ακριβώς τους αντιπάλους, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένας όμιλος πολύ δύσκολος και τα παιχνίδια θα είναι όλα ανταγωνιστικά και στο goal. Οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλες οι ομάδες μπορεί να έχουν και τις ίδιες πιθανότητες πρόκρισης. Αν έλεγα ότι ξεχωρίζω κάποιους σαν ονόματα, ας πούμε, θα έλεγα ότι οι Αυστριακοί, εντάξει, έχουν ενισχυθεί λίγο περισσότερο με τους Βόσνιους που πήραν τους παίχτες, που είναι μια σχολή ποδοσφαιρική στο φούτσαλ, ας πούμε, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ υψηλότερο από εμάς και από τις υπόλοιπες χώρες, από την Κύπρο και από την Ανδόρα. Αλλά εντάξει, όπως είπα και πριν, όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Όλα μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίροπος ο όμιλος και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα παίζεται η πρώτη θέση και η δεύτερη σίγουρα.